Λάδι που μόλις και μεταβίας καλύπτει το καθημερινό τους τραπέζι, έβγαλαν οι παραγωγοί της ευρύτερης περιοχής του Αρκαλοχωρίου. Η μειωμένη παραγωγή ήρθε να δώσει το τελειωτικό χτύπημα στους κατοίκους που περίμεναν με αγωνία τη φετινή σοδιά. Εγώ, παράδειγμα, σου κάνω 5-6 τόνους λάδι, έβγαλα 300 κιλά. Είπα σε κάποιον και πήγε τα μάζεψε έτσι. Μόνο για το δικό σας τραπέζι. Μόνο για το δικό μας τραπέζι. Και αυτό συμβαίνει σε ένα ποσοστό 70-80% εδώ της περιοχής. Το λάδι είναι πάρα πολύ λίγο. Περιττό να σας πω ότι το περισσότερο λάδι παραγωγή το παίρναν για να το μοιράσουν στις οικογένειές τους. Ήταν πολλοί οι οποίοι δεν βγάλανε λάδι να φάνε. Τόσο πολύ. Η παραγωγή έπεσε κατακόρυφα και οι κάτοικοι της περιοχής που άλλοτε προσδοκούσαν σε έσοδα από το χρυσό της Κρήτης, τώρα με τα βίας έκαναν τον κόπο να πάνε στα χωράφια τους για την έλαιο συγκομιδή. Η παραγωγή φέτος, αν υποθέσουμε ας πούμε, ότι πέρυσι ένα λεουργείο έκανε 1.000 τόνους, φέτος ήταν περίπου 150 με 200 τόνους. Δηλαδή το 15 με 20% της παραγωγής που είχαμε πέρυσι, όχι μείωση, είχαμε μεγάλη πτώση, δηλαδή περίπου ένα πέμπτο. Τα φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα έχουν εκτιναχθεί οι τιμές, οπότε πλέον για να μπορέσει ο παραγωγός να καλλιεργήσει και να αξίζει τον κόπο να καλλιεργήσει στο μέλλον, οι τιμές πρέπει να αυξηθούν πώληση του προϊόντος τουλάχιστον 50% από τις σημερινές. Οι τιμές είναι γύρω στα 3,10 μέχρι 3,30, όχι σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα ικανοποιητικές για τον παραγωγό, διότι το κόστος παραγωγής πλέον έχει διπλασιαστεί. Περιμένουμε κάτι καλύτερο από την αγορά. Αγκάθι μετά το σεισμό ήταν και η αναζήτηση στέγης για τους εργάτες που δούλευαν στα χωράφια για το λιωμάζωμα. Μετά το χτύπημα του εγκέλαδου δεν μπορούσαν να βρουν ούτε σπίτι. Μαζί με το σεισμό ήρθαν και άλλα κακά. Δεν βρίσκαν οι άνθρωποι, οι εργάτες, οι αλλοδαποί, ό,τι ήταν αυτοί, σπίτια να μείνουν. Οπότε δεν είχαμε εργάτες ούτε να δουλέψουν τα λεουργεία. Οι παραγωγοί ελπίζουν τουλάχιστον η επόμενη σοδιά να αποζημιώσει την πολύπαθη περιοχή.